Κοίταξε, το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ποδοσφαιρικά δεν έχει καμία αξία. Εντάξει, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός είναι πεθαμένος. Με διάφορο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Αν θα ο ΠΑΟΚ θέλει να πω το τυπικά να πάρει την νίκη ή να πάρει, να πάρει το πρωτάθλημα. Εκείνο το οποίο θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μία πτώση φόρμας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μία άνοδο φόρμας. Αυτό το λέω εν ώψη κυπέλλου Ελλάδος. Πριν 1,5 μήνα, αν έλεγες θα παίξουμε σε μία εβδομάδα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, θα σου έλεγε 75-25 τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα σου πω 50-50. Για το Βιερίνια και τους τραυματισμούς, δεν θα πω. Εγώ θα μιλήσω γενικότερα για τη φόρμα της ομάδας. Τώρα, εκείνο το οποίο είναι χαρούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι παίρνει το πρωτάθλημα, πανηγυρίζει κτλ. Εγώ είμαι άνθρωπος που βλέπει πίσω από την δύναμη τη στραβή. Φοβάμαι μην πούν καμιά 60.000 που αξίζει και γκρεμίσουν την Τούμπα πιο μπροστά από το αναμενόμενο. Έχω, μια τέτοια, έτσι, έχω ένα τέτοιο φόβο. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει. Εγώ με τα θα δεν με έχω μάθει να ζω. Λέω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήδη κάποιοι παοξίδες μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μου πήρα τηλέφωνο και μου είπα και σαν εκπομπή και σαν άτομο πείτε κάτι τουλάχιστον να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Εγώ το έχω πει. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ και το πρώτο που πήρε υπήρχαν δύο ξένοι και καμιά εικοσαριά Έλληνες. Τώρα υπάρχουν δύο Έλληνες και καμιά εικοσαριά ξένοι. Σημαίνει αυτό ότι περάσαμε σε ένα διεθνισμό γενικότερα σαν γη. Οπότε, αν ανατρέξεις το παρελθόν, θα δεις παίκτες πόντιους, μηταράδες, αυταράδες, φυλάδες στην κερκίδα ομοιογενής. Τώρα υπάρχει ένας πολυπολιτισμός. Αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο μπορούμε να πάρουμε τις φωτογραφίες της κερκίδας και της ομάδας του 1976 και του 1985 και της ομάδας του 2019. Είναι αυτό που λέμε η εξέλιξη των πραγμάτων. Τώρα, όσον αφορά αν ήταν το πρωτάθλημα δίκαιο ή όχι, δίκαιο να πει ο ΠΑΟΚ, χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Και το πήρε το πρωτάθλημα μια μερίδα ποδοσφαιριστών. Ήταν ομάδα των ατόμων και όχι του συνόλου, και η ομάδα του Προέδρου και όχι του προπονητή. Από εκεί και πέρα, η αντίπαλή του ήταν πάρα πολύ κακή, ιδιαίτερα η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολύ τις μεγάλες περιοχές στα στόπερ και στο σέντερφορ. Από εκεί και πέρα, τα χαφ του ΠΑΟΚ, όσα ήταν καλά, βγήκαν φίατ, δηλαδή βγήκαν κουσούρια, πάρα πολλά όσον αφορά το κομμάτι της υγείας τους, τραυματισμοί, φλάσεις και ιστορίες. Και το κομμάτι που μπορώ να βάλω εγώ σαν ίντρικα είναι να κάνουμε μια ψηφοφορία στο αυτό.gr και να την πάμε μέχρι το τέλος του μήνα. Ποια από τις τρεις ομάδες πιστεύετε ότι ήταν η καλύτερη, του 76, του 85 ή του 2019. Θα δούμε τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Αυτά. Δεν έχω από κάτι άλλο. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Δίκαιο το πήρε το πρωτάθλημα. Χωρίς να παρουσιάσει καλό ποδόσφαιρο, χωρίς να παρουσιάσει θελκτικό ποδόσφαιρο. Το πήρε μια πολύ καλή άμυνα, μια γρανιτένια άμυνα, μια πολύ καλή τετράδα. Ένας πολύ βολμανισμένος θεματοφύλακας. Πιστεύω και οι τέσσερις με τον θεματοφύλακα φτιάξαν το top της απόδοσης, φτιάξαν τα βάνη δηλαδή. Και κάποια άτομα μεμονωμένα και όχι το σύνολο το οποίο. Θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομοιογενή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα των ατόμων. Αυτά φίλε μου. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικού μου τι προάλλε, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τι προάλλε νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα.
Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό